Και στο εορταστικό κλίμα, ρίχνουν τα περιστατικά σοβαρών τραυματισμών από βεγγαλικά και κροτιδε διασωληνωμενος Διασωλειμμένο νοσηλεύεται ένας 27χρονος από το Λεωνίδιο, ενώ Λουίζα κροντίρι, ακροτηριάστηκαν τρει ανήλικοι 9, 14 και 13 ετών. Να ξεκινήσουμε με τον 27χρονο από τον Λεωνίδη, ο οποίο έχει τραυματιστεί σοβαρά στον λαιμό. Έχει χειρουργηθεί από του γιατρού στο Γεννηματά εδώ στην Αθήνα. Νοσηλεύεται διασωλυνωμένο στη μονάδα εντατική θεραπεία. Αύριο θα υποβληθεί σε ένα νέο γύρο εξετάσεων. Εάν όλα πάνε καλά και αυτό καταστεί εφικτό, αύριο οι γιατροί θα προσπαθήσουν σύμφωνα με τι πληροφορίε μα να ξεκινήσουν τη διαδικασία τη αποσωλήνωση. Σύμφωνα με τα όσα μαθαίνουμε, φαίνεται πω η κλινική του εικόνα παρουσιάζει κάποια βελτίωση. Τώρα, όσον αφορά στα παιδιά, και τα τρία νοσηλεύονται στο παιδόν εδώ στην Αθήνα. Ο 9 από την Πύλο έχει μερικό ακροτηριασμό του δεξιού του αντίχειρα. Παρ' όλα αυτά, έχει καλή κινητικότητα. Οι γιατροί αύριο θα προχωρήσουν σε χειρουργική επέμβαση. Το παιδί νοσηλεύεται στην ορθοπαιδική κλινική. Ενώ άλλοι δύο ανήλικοι, ένα 14χρονο από το Αγγίστριο, που φέρει και πολλαπλά εγκάβματα, δυστυχώ έχει υποστεί ακροτηριασμό σε τέσσερα δάχτυλα του αριστερού του χεριού. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, είναι στη διαδικασία τη αποκατάσταση στην ουσία και νοσηλεύεται σε Απλό θάλαμο στην πλαστική χειρουργική. Σε θάλαμο απλό στην πλαστική χειρουργική νοσηλεύεται και ένα 13χρονο από την ΣΥΜΗ. Έχει και αυτό κάποια τραύματα στο πρόσωπο. Έχει υποβληθεί και αυτό η χειρουργική επέμβαση. Δυστυχώ οι γιατροί αναγκάστηκαν να κροτεριάσουν τέσσερα δάχτυλα από το δεξί του χέρι και αυτό είναι σταθερή κατάσταση στη διαδικασία αποκατάσταση. Λουίζα Ακροντήρη, ευχαριστούμε.